ξεχωριστή έκθεση που πλημμυρίζει αγάπη και που έχει σαν σκοπό την ενίσχυση των παιδιών αμαία του πύργου και της Ηλίας ξεκίνησε να λειτουργεί το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Πάρκο Ξυστρή. Μια έκθεση όπου οι διοργανωτές της θέλουν να προσφέρει αγάπη και πολύ στοργή στα παιδιά που μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα υγείας αλλά δεν τα παρατάνε και προσπαθούν να γίνουν χρήσιμοι πολίτες για την τοπική κοινωνία. Δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, κάτι προέκυψε την περασμένη Παρασκευή το βράδυ. Γι' αυτό μου ζήτησε να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κείμενο που έδωσε. Μια εβδομάδα να φτάσει ένα έργο να το προσφέρει εδώ, αποδείχνει τη μεγαλοψυχία, δείχνει την αγάπη την οποία διακριβούν όλοι οι εκθέτες προς τα παιδιά μας. Η έκθεση τέχνης για τα παιδιά αμαία, που είναι μια ιδέα του Γιώργη Τάκη Δόξα, ξεκίνησε με την παρουσία του Σεβασμίου του Μητροπολίτη Ηλίας και ο Λένης, κ. Θανάσιου, του νέου Δημάρχου Πύργου, κ. Ζαθικανή, φορέων και αρκετών πολιτών, εκεί που οι λίγοι καλλιτέχνες εκθέτουν τα δημιουργήματά τους, προκειμένου να στηρίξουν όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα όλων μας, για να μπορέσουν να ζήσουν αρμονικά μια όμορφη ζωή και να μην αισθάνονται παραμελημένα και ότι ο κόσμος τα έχει κάνει στην άκρη, έτσι ώστε να καταφέρουν και αυτά να ανοιχτούν και να δείξουν τις μεγάλες δυνατότητες τις οποίες διαθέτουν. Προσφέροντας ακριβώς τον οδηγό μας για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια πρωτόγνωρη προσπάθεια πραγματικά που συμβαίνει στην Ηλία και για άλλη μια φορά ξεκινούν συγχαρητήρια στον διαπληκτή. Έχουμε αγκαλιά στον κόσμο, θα είναι η απαρχή μιας μεγαλύτερης έκθεσης για τα παιδιά αυτά με ειδικές δεξιότητες, θα έλεγα. Τα οποία η ιστορία τα αγκαλιάζει και θα τα αγκαλιάζει πάντα. Να καταλάβουμε ότι αυτό είναι πέρα να παραδώσει. Η κοινωνία πρέπει να έχει παραδώσει μόνο στον κόσμο. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Όλοι να έχουμε πρόσβαση παντού. Αυτή η εξαίρετη πρωτοβουλία να γίνει πολλαπλασιαστή και να υπάρξουν και άλλες έτσι που να συμβάλλουν πραγματικά στην καθιέρωση κάθε χρόνο για να μπορούμε να αναβαθμίσουμε και να μπορούμε να εντάξουμε με ίσες ευκαιρίες αυτά τα ιδιαίτερα ξεχωριστά παιδιά. Το πόση αγάπη μπορούμε να εισπράξουμε και να δώσουμε αυτά τα παιδιά, αν το αποδεχτούμε. Αναδεικνύει και την ευθύνη που έχουν όλοι ως κοινωνικό σύνολο απέναντι στα παιδιά αυτά. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε, όλοι οι φορείς πρέπει να βοηθήσουν αυτές τις προσπάθειες. Ο εθελοντισμός είναι μεγάλη βοήθεια για την κοινωνία. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας να υπάρξει λίγο η ευαισθησία με αποτέλεσμα να κερδίσουν τα παιδιά μας. Η δυναμική πρωτοβουλία είναι ώστε να δώσουμε αυτή τη διάσταση που χρειάζεται για τον άνθρωπο τον δίπλα μας. Οι γενιοί της έκθεσης ξεκίνησαν με τον καθιερωμένο αγιασμό που τελέστηκε από τον Σεβασμίωτο του Μητροπολίτη Ηλίας και ο Λένης, ενώ έκλεισαν με τραγούδια της χοροδίας του Λυκείου Ελληνίδων.